Είναι μια θυελώδη συνεδρίαση με μόνο αντικείμενο συζήτησης ακριβώς την κατάρρευση του συνεργατισμού. Λεόντια, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως ανέφερες και εσείς, σε εξέλιξη βρίσκεται σε έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία συζητείται το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τα αίτια της κατάρρευσης του συνεργατισμού. Πρώτος στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜΑ, Χρήστος Χρήστου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος ένοχος για την κατάρρευση του συνεργατισμού είναι το κομματικό κράτος που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς τιμωρία. Δυσία και Ελεθίκο και ΔΕΚ τόνισε έστησαν ένα μεγάλο φαγοπότι στις πλάτες των πολιτών. Κάλεσε την κυβέρνηση να πάψει να απαξιώνει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής, την οποία η ίδια διόρισε, όπως είπε, και ταυτόχρονα κάλεσε άμεσα τον Υπουργό Οικονομικών να παραιτηθεί. Ακολούθησε η ανεξάρτητη βουλευτής Αναθεολόγου, έκανε λόγο για ηθική παρακμή του τόπου, η απομάκρυνση του Υπουργού Οικονομικών εδώ και έστω και καθυστερημένα, είπε, ίσως να έδινε μια νέα προοπτική στον συνεργατισμό. Στο βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται ο πρόεδρος των Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, έδωσε τα εύσημα στην Ερευνητική Επιτροπή. Είναι άξιο να σημειώσουμε, Μαρίνα, ότι λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης του πορίσματος ξέσπασε άγρια κόντρα ανάμεσα σε Δημοκρατικό Συναγερμό και ΑΚΕΛ. Αφορμή ήταν η εξαγγελία από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την ετοιμασία ψηφίσματος σε σχέση με το πόρισμα, αλλά και το αίτημά τους για συνέχιση της συζήτησης την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να δοθεί χρόνος για ολοκλήρωση των μεταξύ τους διαβουλεύσεων με σκοπό την εξέβρεση της μεγαλύτερης κοινής συνένεσης επί του ψηφίσματος. Ο πρόεδρος του Δυσία Βέροφ Νεοφύτου ισχυρίστηκε ότι η καθυστέρηση της συζήτησης του πορίσματος στην Ολομέλεια οφείλεται στο ΑΚΕΛ. Διέψευσε ο Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ, Άνδρος Κυπριανού, ο οποίος ανέφερε ότι λόγοι της συνεδρίας που άργησε η συνεδρία, δεν ορίστηκε, με συγχωρείτε, νωρίτερα η συνεδρία, ήταν η απουσία βουλευτών στο εξωτερικό, αλλά και του Προέδρου του Σώματος. Το λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δυσίνικο Στορναρίδης, αποδίδοντας εξίσου ευθύνες του ΑΚΕΛ για την καθυστέρηση. Τη Μαρίνα που προκάλεσε την οργή του Άνδρου Κυπριανού, ο οποίος αποκάλεσε τον Νίκο Τορναρίτη παραμυθά. Αυτά για την ώρα, Μαρίνα, από την Ολομέλεια της Βουλής. Για οτιδήποτε νεότερο, εμείς είμαστε εδώ, θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Ναι, έχει ενδιαφέρον, θα συνδεθούμε ξανά. Καλή συνέχεια, λοιπόν, σε αποχαιρετάμε προς το παρόν. Θα τα πούμε.